Καλησπέρα φίλες και φίλοι, είμαι ο Νίκος. Εάν σας αρέσουν τα βίντεο μας, μπορείτε να στηρίξετε το κανάλι μας, κάνοντας ένα subscribe και like, για να σας έρχονται οι τελευταίες ειδοποιήσεις. Η Αναστασία μπορεί να περνάει δύσκολα με τον Αποστόλη που τον είδε με την Παυλίνα, αλλά είναι η καλύτερη μαγείρισα της Μάνης και αυτό είναι αδιαμφισβήτητο. Αρετή και Αναστασία θα μονομαχήσουν για την καλύτερη πίτα της Αρεόπολης, αλλά αυτή την φορά θα κερδίσει η Αναστασία. Αμέσως μετά, θα πάρει τα εύσημα από όλους, και η Αρετή θα σκυλιάσει και θα εξαπολύει ξανά τις κατάρες της. Στο μεταξύ, η σύλληψη της Νόρας για εμπόριο παιδιών πέφτει σαν κεραυνό στο χωριό, ενώ ο Μιχάλης αρνείται οποιαδήποτε ανάμειξη. Ο Μάνος από την άλλη, τον θεωρεί εμπλεκόμενο και πιέζει τον Ισίδωρο να τον απολύσουν. Ο Κουράκος ερευνά το θέμα ενδελεχώς και αφήνει τον Μιχάλη ελεύθερο, όμως εκείνος νιώθει πως η Μάνη δεν τον σηκώνει πια και δηλώνει την παρέτησή του. Η Ειρήνη ζητάει από την Ξένια να προετοιμάσει τη φυγή της στο εξωτερικό, και τη βεβαιώνει ότι θα της δώσει το παιδί της. Η Χαϊδό ξεφορτώνεται όλα τα μαύρα ρούχα της Βασιλικής, για να βγάλει τα πένθυμα. Είναι ο άνθρωπος που θα την οδηγήσει στη νέα της ζωή. Μείνετε συντονισμένοι στο κανάλι μας, για να μαθαίνετε πρώτοι όλες τις εξελίξεις, έρχονται πολύ συναρπαστικά επεισόδια.